Σε παρακαλώ πολύ Έτσι, να μπα. πάμε να δούμε τον καλό μα τον καιρό. Καλύτερα, όλα, δεν είναι πάντα. Όλα τα στην πράγματα? ώρα του. Βεβαίω. Πολύ, πολύ καλά τα πράγματα. Αχα. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Θα πούμε ότι το Σάββατο θα δούμε 24-26 βαθμού προ τα ανατολικά, επιρροτικά. Ναι, αλλά πληροφορίε όμως... έχουμε ότι από Δευτέρα χαλάει. Χαλάει και χαλάει αρκετά. Θα έχουμε και αφρικανική σκόνη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Oh. Από Κυριακή θα μα τα χαλάσει σιγά-σιγά. Θα έχουμε κάποιε λασποβροχέ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δηλαδή, δεν θα κρίνω εγώ τη δουλειά σου αλλά μπαίνει σε ένα στούντιο. Παρασκευή πρωί και λε. Τα <laughs> πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Θα έχουμε Αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και λασποβροχέ. Χαλάει ο καιρό από τη Δευτέρα. <laughs> <"Τερμοκρασιακά>, <laughs> το καλό το, το θερμοκρασιακά πρέπει να κρατήσουμε. Θα γενικά <laughs> υψηλέ θερμοκρασίε. Δηλαδή τι είναι Σαββατοκύριακο πρέπει να κρατήσουμε. είναι και Σαββατοκύριακο. ο καιρό δεν θα προβληματίσει το Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι η. εικόνα. εμένα η σκόνη, ξέρετε, με σκοτώνει, έτσι. Και η σκόνη, με σκόνη, και οι γύρισ, αλληλικά, με είναι Είναι και η άμπραγο. <laughs> έχουμε αφάλω. με τον άνεμο που μεταφέρεται. <σίγουρα>, <σίγουρα>, Σίγουρα για του αλλεργικού ήταν έτσι ένα δύσκολο ε, Σαββατοκύριακο. Αλλά κρατάμε ότι θα έχουμε και ήλιο αρκετό, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, και υψηλέ θερμοκρασίε. Ε, από τη Δευτέρα σιγά σιγά μα έρχονται βροχέ, θα πέσει και θερμοκρασία και φαίνεται ότι θα πάμε και μέχρι το Πάσχα έτσι με έναν άστατο καιρό. Ένα λεπτό. Με σκαμπανεβάσματα δηλαδή. Ένα λεπτό. Mm. Τώρα έχουμε μέτρια θερμοκρασία. Έτσι, έτσι. Ναι. Τσούκου, τσούκου. Ξεκινάμε από του 10-12 βαθμού. Είναι καλή θερμοκρασία για ναι. να τώρα το πρωί. Ανεβαίνει πολύ το Σαββατοκύριακο. Πέφτει τη πολύ. Δευτέρα. Mm. Τι είναι αυτό δηλαδή, τι, 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 Είναι, τι, τι, είναι τα σκαμπανεβάσματα τη Άνοιξη. Ανοιξιάτικα σκαμπανεβάσματα. Θα βλέπουμε δηλαδή από τη μία να ανεβαίνει απότομα θερμοκρασία μετά να πέφτει, να μα έρχονται και βροχέ. Μέχρι να πάμε σιγά σιγά να πιστεί ο καιρό ότι πάμε προ το καλοκαίρι και να κρατήσει υψηλέ θερμοκρασίε και να έχουμε τι γνωστέ ζέστα του καλοκαιριού. Μα τα είπε βέβαια ότι το πρώτο δεκαήμερο θα είναι έτσι άστατο. Θα είναι έτσι άστατο ο καιρό. το πρώτο του θα πάμε και μέχρι τη μεγάλη Έτσι δηλαδή τουλάχιστον μέχρι Μεγάλη Τετάρτη τα σκαμπανεβάσματα του καιρού θα είναι αρκετά έντονα. Α ελπίσουμε ότι μεγάλο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα ο καιρό θα είναι αρκετά καλό να μπορέσει και ο κόσμο να ε, κινηθεί προ την Ήπεθρο. Μάλιστα. Να σε καλά, κλαίρια μου, πάμε να σε ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Με γενικά καλέ καιρικέ συνθήκε και υψηλέ θερμοκρασίε, αναμένεται να κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μα, όπω βλέπουμε και στον χάρτη των βροχοπτώσεων. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο μέχρι και την Κυριακή. Από την Κυριακή όμω το μεσημέρι και στη συνέχεια θα συναντήσουμε λάσπο βροχέ προ τη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Με τη θερμοκρασία σιγά σιγά και από τα δυτικά, βορειοδυτικά να αρχίσει να υποχωρεί. Πάμε όμω να δούμε τα τη σημερινή ημέρα. Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Θα έχουμε έτσι κάποιε αραιέ κατά τόπου που δεν θα προβληματίζουν παρόλα αυτά τι απογευματινέ ώρε. Δεν αποκλείεται προ την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη οι συνευχέ αυτέ να πυκνώσουν και να δώσουν έτσι κάποιε μπόρε ή και πρόσκαιρε τοπικέ καταιγίδε. Στο πεδίο των ανέμων, τόσο μέσα στο Ιόνιο αλλά και το Αιγαίο, θα δούμε του ανέμου σιγά σιγά να γυρίζουν σε δυτικού, νότιο-δυτικού, με μέτριε και τοπικά ισχυρέ εντάσει και αυτό ο παράγοντα θα ανεβάσει σιγά σιγά τη θερμοκρασία. Και σήμερα θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στου 22 με 24 βαθμού, περισσότερη ζέστη αύριο που ίσω τοπικά ξεπεράσουμε ακόμη και του 24 βαθμού, ιδιαίτερα στα ανατολικά, υπηρετικά και τη βόρεια Κρήτη, εκεί λοιπόν όπου ο νοτιά λειτουργεί σαν καταβάτη, σαν λίβα, άρα λοιπόν ανεβάζει λίγο παραπάνω τη θερμοκρασία. Πάμε όμω να δούμε και για την Αττική μα. Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή αναμένουμε πολύ καλέ καιρικέ συνθήκε όπω μπορείτε να δείτε και εσεί στον χάρτη μα. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει με λίγε έτσι αραιέ συνευχέ. Οι άνεμοι σε Σαρονικό και Νότιο Ευωϊκό γυρίζουν και εδώ σιγά σιγά σε δυτικού, νότιο-δυτικού, με τι εντάσει του στα τέσσερα τοπικά, ακόμη και πέντε μποφόρ, και ο υδράργυρο θα σκαρφαλώσει εργά το μεσημέρι κοντά στου 22 βαθμού, ιδιαίτερα σε τμήματα του νομού Αττική που βρίσκονται από τον ημιτό και πιο ανατολικά, εκεί όπου ο νοτιοδυτικό άνεμο σπρώχνει λίγο παραπάνω τον υδράργυρο. Οπότε φτάνουμε κοντά στου 22 βαθμού, όπω βλέπετε και στον χάρτη μα. Να κινηθούμε τώρα και λίγο πιο βόρεια, να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μα και εδώ αναμένουμε εξαιρετικέ καιρικέ συνθήκε. Πολύ καλό ο καιρό, ηλιοφάνεια πολλέ ώρε μέσα στην ημέρα. Παρ' όλα αυτά, εκεί προ το μεσημέρι, ένα απόγευμα, θα αναπτυχθούν και εδώ λίγε τοπικέ συνευχέ. Στο πεδίο των ανέμων, μπορούμε να παρατηρήσουμε στο θερμαϊκό, αλλά γενικότερα στι γύρω θαλάσσιε, παραθαλάσσιε εκτάσει. Οι άνεμοι θα παίρνουν από διάφορε διευθύνσει με τοπικά μέτριε εντάσει. Πότε θα επικρατεί έτσι ένα μέτριο βοριαδάκι, πότε θα το γυρίζει σε νοτιά, ιδιαίτερα προ το απόγευμα. Και ο υδράργυρο και εδώ σε υψηλέ τιμέ θα φτάσει αργά το μεσημέρι κοντά στου 20. Με 21 βαθμού Κελσίου τι πιο υψηλέ θερμοκρασίε στα πιο δυτικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκη που βλέπουν και στο εσωτερικό τη κεντρική Μακεδονία. Πάμε τώρα να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αέριε μάζε. Φεύγουν οι ψυχρέ αέριε μάζε. Μα έρχονται πιο θερμέ από την κεντρική Μεσόγειο και τι ακτέ τη Βόρεια Αφρική. Μαζί του θα κουβαλήσουν και αφρικανική σκονή. Έτσι λοιπόν θα ανέβει ο υδράργυρο, ιδιαίτερα αύριο. Καθώ εστιάζουμε και προ την περιοχή μα, μπορείτε να παρατηρήσετε στα ανατολικά, υπηρετικά και τη βόρεια Κρήτη 23-25, πιθανόν και 26 βαθμού. Σιγά-σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία την Κυριακή στα δυτικά και βόρεια. Και πάμε να δούμε και το χάρτη των βροχοπτώσεων. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι μέχρι και το Σάββατο δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Την Κυριακή μα έρχεται σιγά-σιγά αυτή η διαταραχή από την κεντρική Μεσόγειο θα δώσει λασποβροχέ. Στην δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα οι βροχέ αυτέ θα γίνουν πιο έντονε από τη Δευτέρα και στη συνέχεια. Άρα λοιπόν θα καθαρίσει σιγά σιγά και η ατμόσφαιρα από τη νέα εβδομάδα από τη Γύρια αλλά και την αφρικανική σκόνη. Όπω λέμε στη μετρολογία με την υγρή εναπόθεση, θα πέσουν αυτέ οι ποσότητε σκόνη κάτω χαμηλά στην επιφάνεια. Με αποτέλεσμα οι βροχέ αυτέ να είναι πιο έντονε, πιο ισχυρέ και να μα απασχολήσουν καθ' τη διάρκεια τη εβδομάδα για να δούμε και τον υδράργυρο να υποχωρεί από Τρίτη και στη συνέχεια. Θα δούμε λοιπόν και χιονοπτώσει. Άρα λοιπόν ανοίγεται μπροστά μα μια περίοδο με αρκετέ βροχέ. Τα χιόνια ψηλά στα βουνά μα θα προσπαθήσει ο Απρίλιο, όπω όλα δείχνουν, να καλύψει το ιετικό κενό που έχουν αφήσει πίσω του οι προηγούμενοι μήνε. Ιετικό κενό, άκουσα. Το ιετικό κενό, έτσι. Μάλιστα. Ιετικό, δηλαδή το κενό των βροχοπτώσεων. Μάλιστα. Έχουμε μείνει πίσω στι βροχοπτώσει από του προηγούμενου μήνε. Αυτό είναι γεγονό. Θα προσπαθήσει ο Απρίλιο να καλύψει αυτό το κενό. Λίγο να καλύψει αυτό το κενό, ε, μακάρι. Σε ευχαριστούμε Έχω πολύ. Έχω απορίε, αλλά δεν. Όχι, όχι, μάλιστα. δεν είναι. Δεν είναι τώρα. Από την Εύωμα. Δεν είναι τη δηλαδή πότε θα είναι. Τι, τη Δευτέρα.